Πάμε και κύριοι, υπάρχει κι άλλη εξέλιξη ω προ τον κορονοϊό. Ο Απόστολο είναι μαζί μα. Καθώ νωρίτερα κλείδωσαν οι αποφάσει τη Απόστολα. Καλησπέρα, καλησπέρα. για την Νίκο. έναρξη τη σχολική χρονιά και το θέμα του κορονοϊού. Είναι Σεπτεμβρίου η έναρξη. Δευτέρα και... 13 θα πάει το κουδούνι. Τα δεδομένα έχουν ω εξή. Οι καθηγητέ και οι δάσκαλοι βεβαίω θα πρέπει να προσέρχονται στην εργασία του είτε με το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έγγραφη, ή με ένα πιστοποιητικό νόσηση ότι έχουν νοσήσει δηλαδή με κορονοϊό του προηγούμενου 6 μήνε. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ε, αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι ε, ανεμβολίαστοι θα πρέπει να προσκομίζουν δύο εργοσ... Εργοσ... εργαστηριακά τεστ, είτε δηλαδή ένα μοριακό, μοριακό τεστ, είτε να κάνουν το rapid, uh, rapid, και με δική του ευθύνη και με δικά του έξοδα. Με δικά του έξοδα, τελικά. Με δικά του έξοδα, ακριβώ. Αυτό θα ισχύει όχι μόνο για του εκπαιδευτικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα ισχύει και για του εκπαιδευτικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για του φοιτητέ. Αυτά ισχύουν με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδεία. Τώρα, τι θα γίνει για του μαθητέ. Στου μαθητέ που θα έρχονται στην σχολική μονάδα, πάλι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού όσοι μαθητέ είναι άνω των 12 ετών, Άρα, ή προφανώ να έχουν ένα πιστοποιητικό γνώση στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Επίση, θα πρέπει στη διαφορετική περίπτωση να δηλώνουν τα δύο self-test την εβδομάδα, τα οποία βεβαίω θα τα προσφέρει το κράτο. Και εκεί υπάρχει ζήτημα: έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών, των μαθητών γυμνασίου και ηλικίου 12 με 17. Είναι χαμηλή η προσέλευση Είναι χαμηλή ακόμα. μέχρι στιγμή. Α δούμε μετά την επιστροφή από τι διακοπέ, μήπω πυκνώσει. Να σε ευχαριστήσουμε, Ας... Απόστολ,